Ο αντιπρόεδρο τη ΕΕΝΗ, Μπάμπη Παπά, εκθέτει την πραγματικότητα στην περίοδο τη πανδημία και ασκεί δρύμητατη κριτική αναφορικά με την επιδοματική πολιτική, όπω χαρακτηριστικά λέει τη κυβέρνηση, που φαίνεται να κάνει διαχωρισμού σε υγειονομικού που υπηρετούν σε μονάδε COVID-19 και μη, προκειμένου να δώσει ένα οικονομικό βοήθημα. Αν και η κίνηση στα δημόσια νοσοκομεία τη περιοχή μα φαίνεται να έχει πτωτική πορεία, κυρίω εξαιτία του φόβου που υπάρχει, η εικόνα σύμφωνα με τον κύριο Παπά σε άλλε περιοχέ τη χώρα δεν είναι ανάλογη. Τα προβλήματα είναι πολλά και υπρακτά καθώς και οι ανάγκες. Αναφερόμενος μάλιστα και στην απεργία της Πέμπτης καλεί όλους να συμμετάσχουν υπογραμμίζοντας ότι ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να δώσει μεταξύ άλλων το 13ο μισθό στους υγειονομικού, καθώς επίσης και όλα όσα χρειάζονται για την στελέχωση και τη χρηματοδότηση και μέσα ατομική προστασία καθώ και μονιμοποίηση όλων των έκτακτων που έχουν προσληφθεί για την πανδημία του κορονοϊού σε επίπεδο υπήρου ναι, πανελλαδικά τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά όπω ξέρετε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στο μέλλον με την έννοια ότι προβλέπεται και τρίτο κύμα πανδημία. Με την έννοια ότι κλείνουν οι δυνατότητε του συστήματο υγεία όπω αυτό έχει αναπτυχθεί, μάλλον δεν αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα. Και επομένω δεν ξέρουμε τι θα προκύψει για την περιοχή μα το επόμενο διάστημα με την έννοια τη ανάγκη να έρθουν περιστατικά από όλου εδώ κτλ. Ε, θα ήθελα λίγο να διαμβολήσω την πολιτική τη κυβέρνησης η οποία το τελευταίο διάστημα στο χώρο των νοσοκομείων, με το πρόσχημα τη επιδοματική πολιτική, προσπαθεί να διαιρέσει του εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία, ποιοι θα πάρουν, ποιοι δεν θα πάρουν το επίδομα. Είναι ψεύτικη όλη αυτή η λαθροχειρία που, που κάνει η κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα εδώ και τώρα οι υγειονομικοί να πάρουν τον 13ο μισθό όλοι να δοθούν κριτήρια σε αυτούς που πραγματικά ασχοληθήκαν και πραγματικά, το λέω πραγματικά, ασχοληθήκαν με την όσο με επιπλέον άδεια ή χορήγηση κάποιων άλλων ε, επιπλέον ε, παροχών. Αλλά σε καμιά περίπτωση η διαίρεση δεν είναι αυτό που θα πρέπει να κυριαρχήσει μέσα στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων. Στις 26 του μήνα υπάρχει πανελλαδική απεργία. Νομίζω η υγειονομική και όλος ο λαός τηρώντας τα μέτρα περιφρούρησης και σε κάθε χώρο, μπορεί με συμβολικό τρόπο να διεκδικήσει τα απεράτητα δικαιώματά του στη ζωή, στην υγεία. Ε, γνωρίζουμε επίσης ότι η καταστολή είναι μέρος της επιχείρησης της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα για να χτυπήσει τα εργασιακά δικαιώματα, όχι μόνο στα νοσοκομεία, σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους εργαζόμενους, με αυτή την έννοια, και η προσπάθεια τη κυβέρνηση ακόμα και τις συμβολικές κινητοποιήσει που θα γίνουν αυτό το διάστημα και θα γίνουν και στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία, ε, εμείς θα τις στηρίξουμε, θα τις παλέψουμε μαχητικά με όλα τα μέτρα προφύλαξη. Αυτός είναι αγώνας και ο αγώνας είναι για σήμερα. Δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη μέρα.